Δύο νέα έργα τέχνης φιλοξενεί από σήμερα ο κήπος των Γλυπτών στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τα Γλυπτά Invitation του Μάρκ Χατζηπατέρα και χωρίς τίτλο του Μιχάλη Κατζουράκη. Ήταν μια δουλειά που έκανα το 1969. Ήταν μια έκθεση του Ινστιτούτου Γκέτε και είναι μια σειρά έργων που επαναλαμβάνω ακόμα. Αυτό είχε εκτεθεί και στο Παρίσι το 70 σε ένα σαλόν γλυπτικής. Αυτό που κάνει ο καλλιτέχνης καμιά φορά είναι μια πρόσκληση στο κοινό του να συμμεριστεί τον κόσμο του, κάποιες σκέψεις, κάποια σήματα, κάποιες ιδέες. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά 4 γλυπτά σήμερα. Έχουμε τους 3 κύκλους του Ζογκολόπουλου, έχουμε το κύμα του Δελατόλα, έχουμε το invitation του Χατζηπατέρα και το χωρίς τίτλο του κυρίου Κατζουράκη. Τα έξοδα για τη μεταφορά και την εγκατάσταση των δύο γλυπτών ανέλαβε η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βόρειο Ελλάδος. Αυτός ο υπέροχος χώρος, με προσθήκη και άλλων έργων τέχνης, μπορεί πραγματικά να είναι ένας μικρός παράδεισος μέσα σε αυτή την υπέροχη νέα παραλία, να ζωντανέψει και το γυάλινο κουτί που τόσο καιρό είναι νεκρό και να έχουμε την ευκαιρία όλοι οι Θεσσαλονικοί να βρισκόμαστε μέσα σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον. Πρόθεση της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της νέας παραλίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους καταρχήν τους καλλιτέχνες, οι οποίοι χαρίζουν το έργο τους με χρυσιδάνιο για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ σημαντικό. Καλλιτέχνες οι οποίοι είναι διεθνώς γνωστοί, καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μια μεγάλη πορεία στον χώρο της τέχνης και σηματοδότησαν, αν θέλετε, τη σύγχρονη τέχνη με το έργο τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους τους φορείς οι οποίοι συνεργάζονται και στην ΠΒΕ και στον φίλο της παραλίας, στους φίλους παραλίας, που συνεργάζονται έτσι κι αλλιώς με το Δήμο. Έτσι κι αλλιώς ο Δήμος είναι ανοιχτός και το πρώτο του στοίχημα ήταν ότι αυτή η πόλη δεν μπορεί να βγει προς τα έξω και να γίνουν πράγματα εάν δεν υπάρξουν συνεργασίες. Θέλουμε να δώσουμε χώρο στην σύγχρονη τέχνη. Θεωρούμε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε αρκετή τέχνη στο δημόσιο χώρο. Εδώ γίνεται ένα πρώτο βήμα και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε 2 μουσεία σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης στη Θεσσαλονίκη με εξαιρετικές συλλογές και πρέπει το εξωτερικό, ο δημόσιος χώρος να δίνει το ένασμα και στους επισκέπτες αλλά κυρίως στους κατοίκους να γνωρίσουν αυτές τις περίφημες συλλογές που έχουμε εδώ στην πόλη. Το επόμενο διάστημα, οι φίλοι της Νέας Παραλίας θα διοργανώσουν διαγωνισμό γλυπτικής για τον εμπλωτισμό του κήπου των γλυπτών.